Γεια σας, γεια σας, και welcome. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Να δω πού στον κόρακα έχω βγει. Ψάχνω να βρω το μαγαζί του φίλου μου, του Μουράτη, ο οποίος με έχει πάρει τηλέφωνο και με έχει καλέσει να, να, να του κάνω επίσκεψη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Ού, μηχανάκια εδώ, χαμός, έλα, 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 το βρήκα, Μουράτης, να έ. Hey! Γεια σα! Καλώ ήρθατε! Καλώ σα βρήκαμε! Ε, πού είμαστε, Πέτρου Ράιλι, 118! Νίκαια! Νίκαια. Λοιπόν, ε, έχω έρθει στο φίλο μου τον Νίκο. Δεν ξέρω το λόγο. Έλα μου λέει, Σου έχω μια έκπληξη. Μέσα να σου τι, τι έχει φέρει, Σου ετοιμάζει κάτι καλό. Αλήθεια! Σου ετοιμάζει κάτι μου κάνει πλάκα. Ω. Πάμε. Πάμε. Γεια σα! Ω, γεια σου, Άλεξ! Γεια σου, Νίκο μου! Πού είσαι, φιλαράκι μου? Τι κάνει, φιλε? Καλά, εσύ. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω. Πε μου, γιατί με έχει φέρει εδώ. Σε φέρα Παρασκευιάτικα εδώ που είναι η χειρότερη κίνηση, γιατί αξίζει τον κόπο να σηκώσει την κουκούλα να δει κάτι. Ποια κουκούλα? Ε, πίσω σου. Ρε φίλε, δεν το είδα. Να σου θυμίσω κάτι. Από πού ξεκίνησε. CRF. Και έγινε πρωταθλητής Με έφερε για Σιαρεφ. Δεν γνωρίζω, φίλε μου. Σήκωσε κουκούλα. Κάνα Σιαρεφ, ήταν. Τι! Μαλάκα. Μαλάκα, κοίτα, 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 κοίτα. Τι λες τώρα, Θα σηκώσει την κουκούλα ή θα μείνει παγωτό. Μαλάκα, ανατρίχιασα. Κοίτα, εδώ και τα τσουτσούριασα. δεν λε τίποτα. Ωραία, μαλάκα, τι έχει κάνει εδώ. Εγώ δεν έχω κάνει κάτι. Ο φίλο μου, ο, ο... Σταματούκο, από την Ποια... Χαλκίδα. Ο... Α, ο, ο Χαλκιδαίο. Σταματούκο, δεν έχει κάνει Όχι, Δημήτρης. ρε, φίλε. Καπέκου, τρία, φίλε, ο καλύτερο. Με τη βοήθεια τη δικιά μου. Μαλάκα, γι' αυτό με έφερε τώρα. Για να, βάλω βράζε... τα... για να βάλω τα κλάματα. Και το βιβλίο του. Ποιανού είναι αυτό. Του Δημήτρη του Σταματούκο. Τα αγοράζω τώρα. Δεν πωλείται. Το μόνο που μπορεί να είναι μόλι βάλουμε λάδια και βεζίνα mm. να το οδηγήσει. Α, είναι. τι είναι, brand new, τι είναι. Α, κατασκευή, τι είναι. Πλήρω. Όπω μαλάκα, με μέστηλες τώρα, ε. Μην πιάνει τα μαλλιά σου, θα πέσουν και αυτά που έχει. Ε, φιλαράκια μου, συγχωρήστε με λίγο για τη συγκίνηση. Ο Νίκο με ξέρει 25-30 χρόνια. Ξέρει πότε ξεκίνησα, Motocross. ρε... Πε μια κουβέντα για αυτό το μηχανάκι. Τι να πω, εσύ και καλύτερα. Έχει, τι σχέση έχει με το λιβανάτο το μηχανάκι. Νομίζω ότι με αυτό ξεκίνησε ο αγώνα. Ήταν το πρώτο μου μηχανάκι στα 2,5 γιατί μηχανάγαμε YZ125 Μπορώ μ... να το δείξω, όσο μιλά. Ναι, βέβαια. Και μα είχαν φέρει ε, τα φιλαράκια μου από τη Σουηδία ένα τέτοιο μηχανάκι. μηχανάκι 2,5 1993 και πιστεύω, φιλαράκια μου, ότι ήταν το καλύτερο δυομισάρι που είχα ποτέ. Ε, δεν σπάει, δεν χαλάει, κατουράζει μέσα και δουλεύει. Καμία σχέση με τα παλιά. Και τα 90 μοντέλο 91, αλλά αυτό μέχρι το 96 ήταν ίδιο. Μέχρι το 95 ήταν ολόιδιο σχεδόν. Το 96 είχε βάλει 19 ρητροχό γιατί φοράει και 18. Αλλά θυμάμαι ότι με 18 ρητροχό το μηχανάκι είχε μια πολύ ωραία ε, στα μονοπάτια, στα λούκια και σε τέτοια. Με φέρατε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Ρε σεις, το κάνατε ένα κατασκευή αυτό. Πλήρως. Το, το τιμόνι αυτό. ο Δημήτρη, ο Δημήτρη. Εγώ απλά τον βοήθησα. Και πήρε το γνήσιο το σιδερένιο. Δεν υπάρχει τίποτα ημιτασιών εκτό από το κάλυμα τη Έλλα και θέλουμε τη βοήθειά σου. Για το κάλυμα τη Έλλα του 93, αρέ. Οκ. Okay. Ε, θα κοιτάξω κι εγώ, αλλά αν κάποιο από εσά έχει ε, καμία πληροφορία που μπορούμε να βρούμε ένα κάλυμα Σέλλα CR 2,5 του 1993, α γράψει στα σχόλια. Σε αυτό το σημείο θέλω να σα ευχαριστήσω για την αγάπη σα. Το ξέρω ότι μα έχουν λείψει τα βίντεο τα τεχνικά. Θα λύσουμε και κανένα κινητήρα. Θα κάνουμε, θα ράνουμε. Ε, Αυτό εδώ είναι ο σταματούκος. Αυτό εδώ. Οκ. Okay. Αυτό κάνει θαύματα, φίλες, στη καλή. Το κυβέρνη. μηχανάκι έχει πάρει μπρο. Το μηχανάκι, όχι, και θα έχει την τιμή να βάλουμε λάδια βεζίνα και να το κάνει πρώτο βόλτα. Τι λάδια δουλεύετε, ε, Μαξίμα. Οκ. Okay. Ε, δηλαδή θα πάτε χαλκίδα. Θα σε πάρω να πάμε χαλκίδα. θα πάμε, βάλουμε μαζί λάδι. Στο μαγαζί βεζίνα. του Μίτσου. Μπράβο, αυτό που το ανακατασκεύασε, εγώ απλώ βοήθησα. Ρε, καινούριε βίδε, τα πάντα όλα. Όλα γνήσια. Πω, πω. Ναι, και τα καψούλια είναι γνήσια. Αν mm. το πούλαγε, το δίνε, όχι. Ε. Όχι, δεν πούλεται. Το έχει για χρήση τέτοια. Δεν πούλεται. Θυμάμαι ότι το 1993 ε, ήταν ίδιο με τα επόμενα. Και τα πλαστικά του 96 πήγαινα στον Ερίκο τον Καρέρα και έπαιρνα και ήταν λίγο πιο φαρδιά και βγαίνανε μέχρι εδώ κάτω. Μα βγαίνει πάρα πολλά χρόνια πίσω αυτό το μηχανάκι. Ε, τι άλλο να πούμε, Ρενικό. Α, έχει και το βιβλίο του. Ναι, βέβαια, είναι όλο original, φίλε. Τι είπε τώρα, ρε. Και τα πιστοποιητικά βλέπω εδώ όλα, μέσα. Όλα, όλα, όλα. πω. Hello, Γρα... hello και welcome. Μόνο hello και welcome. Γράψτε ένα σχόλιο. Πείτε αν σας αρέσει. Πείτε αν το είχατε κάποιοι. Εγώ το είχα δει καινούριο και το είχα ερωτευτεί το μηχανάκι στη τέτοια, στη, 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 λεωφόρο Αθηνών έξω από μια βιτρίνα και όταν είχα το YZ 125 βλέπω έχει έρθει για διακοπές ένας τύπος στο Βαρθολομιό Ηλίας και είναι μέσα στην παραλία στις Στήνες και οργώνει την άμμο. Και λέω ένα τέτοιο θέλω να πάρω. Πω συγκινήθηκα. Συγκινήθηκα ρε φίλε. Χαλάλη σου. Θα πάρεις την, τα, τα, τα εύσημα. Και τα εύσημα oh. και την πρώτη μανιβελιά εσύ. Πιστόνια όλα καινούρια μέσα. Τα πάντα κύριε Ρίξ. Δηλαδή θα πάρει και θα κάνει ντάν ντάν Και ντάν 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 και θα μοσχοβολήσει όλη η Χαλκίδα. Ε, να ξέρετε ότι τον παρακαλάω τον Νίκο τον Μουράτη, επειδή είναι φίλο μου και ανοίξαμε τα μαγαζιά μα ίδια ημερομηνία, ίδια χρονιά και δύο μήνα να του κάνω ένα βίντεο διαφημιστικό και καλά. Καταλάβατε. Για να δείξουμε κάποια πράγματα και ο άνθρωπο δεν θέλει. Γιατί είναι ταπεινό, σοβαρό και μετρημένο. Δεν είναι σαν και εμένα έτσι. Και σήμερα όταν μου είπε βάλε κάμερα, βάλε ήχο και έλα, λέω θα σπασέ, θα γκρέμισε και ένα φούρνο. Αλλά επειδή ήξερε ότι ξεκίνησα με αυτό το μηχανάκι, του αγώνε και την καριέρα μου εντό εισαγωγικών, ε, λέω πάμε να δούμε. Και τώρα με, 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 με μούρλανε. Με μούρλανε. Τα αυτοκολλητά και τα γνήσια, τα πάντα, τα πάντα όλα. Τι είπες τώρα, λεπτομέρεια. Καινούργια λάσχα, βαμμένα κέντρα. Τα κέντρα τα έχετε κάνει η έτσι. Ο κύριο Δημήτρη, ο κύριο Σαμαρτούκη, θα σα ενημερώσει για τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να το κάνω βόλτα αυτό, ρε φίλε. Ο πρώτο που θα το καβαλήσει, σου είπα. Ψάχνω να βρω μια λεπτομέρεια, μια κόπιτσα, ένα λαμάκι. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι η σέλα έμπαινε μέσα από τα πλαστικά. Mm -hmm. Δεν πειράζει. Και το τιμόνι το αλλάζαμε με το που το παίρναμε. Γιατί ήταν μια πλήρη σωλήνα. Το κάνει έτσι και έσπαγε. Αλλά αυτό το έχει για brand news, το μηχανάκι. Αυτά. Μόνο ε... τη σέλα, θέλουμε τη βοήθειά στο το κάλυμα. Α, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θα κοιτάξω να δω. Έχω ένα κάλυμα σέλα στο μαγαζί, αλλά δεν είναι 93, είναι 95. Το 95 έχει αλλάξει τα χρώματα, το έχει κάνει Θέλει μπλε. original. Ωραία. Θα κοιτάξω να βρω. Αν βρει κάποιο από εδώ να, να μα πει. Αυτό. Σα ευχαριστούμε για την αγάπη σα. Χαίρομαι και γουελκά. Βρίσκομαι στο κατάστημα Μουράτη GP με τα χειρισμένα ανταλλακτικά στην νίκια. Σα στέλνω την αγάπη μου. Ε, αφήστε ένα σχόλιο, τα φιλιά μου σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ξενιτιά, να φοράτε πάντα κράνος. Θα τα πούμε στη Χαλκίδα στο επόμενο βίντεο που θα το διηγήσουμε. Γεια σας!